Yeah, τι κάνει, ρε. Με τα χέρια παίζεται αυτό. Με τα χέρια. Ναι, ναι. Εντάξει. Ναι. Κάθισαμε λοιπόν, μα έφερε στην Ευρωλίγκα σου το 2012 και πρέπει τώρα οι τρει μα να συζητήσουμε για μπάσκετ. Οπότε θέλω να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Ξέρει τι είναι το offside, Βλέπει καθόλου μπάλα. Ε, βλέπω, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι βλέπω φανατικά, αλλά εντάξει. τα πράγματα που πρέπει να... να δω, τα βλέπω. Ναι. Όταν βλέπει αυτό το τρόπιο, που είναι το τρόπιο του 2012, ξέρω ποια απάντηση θα έπαιρνα από οποιονδήποτε άλλον τι σου θυμίζει αυτό το τρόπαιο. Εσένα τι σου θυμίζει, την πρώτη στιγμή δηλαδή που μπορεί να το δει, είτε τώρα εδώ που το έχουμε παρέα, είτε σε μια φωτογραφία. Υπάρχει κάποια εικόνα που έρχεται πρώτη. Εντάξει, πρώτη. Όχι okay. σίγουρα το μυαλό μου πηγαίνει στην τελευταία φάση. second and this, and this is the second. έχει chance to win. Το πλητέσα Το συγκεκριμένο αγώνα, αλλά γενικότερα επειδή είχαμε περάσει, ήταν μια χρονιά πολύ μεγάλη, πολύ όμορφη με πολύ ξεχωριστέ στιγμένε. Δεν μπορεί να εστιάσει και να συγκεντρωθεί μόνο σε μία. Ήταν μια χρονιά που είχαμε περάσει πάρα πολύ όμορφα μεταξύ μα. Είμαστε πολύ δεμένοι. Ε, είχαμε μοιραστεί πάρα πολύ χρόνο έξω από το γήπεδο μεταξύ μας όλοι οι συμπαίκτε, οπότε δεν μπορώ να ξέρω να συγκεντρωθώ μόνο σε ένα. Να επισκυ, 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 μόνο σε mm -hmm. μία. Πάω πάλι στο τελευταίο σουτ. Ένα παίκτη για να φτάνει να έχει την αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να το βάλει. Πόσε φορές μπορεί να έχει εκτελέσει σε παρόμοιε καταστάσει και δεν αναφέρομαι μόνο στου αγώνε, γιατί προφανώ ένα μέρο τη εμπειρία σου ήταν το ότι το έχει κάνει σε αγώνε. Αλλά εσύ για να τη χτίσει αυτή την αυτοπεποίθηση ότι θα το βάλω, πόσα σουτ μπορεί να κάνει στη μέση προπόνησή σου. Ε, σίγουρα, 200 σουτ την ημέρα, 300 θα τα κάνεις. 200-250 σουτ μόνο σου, σύντις προπόνησης, κάπου εκεί. Οπότε, άμα τα βάλεις αυτά αρθριστικά σε εβδομάδα, βγαίνει γύρω στα 1500 ευρώ εβδομάδα, γύρω στα 6.000 ευρώ το μήνα και το καθεξή. και, δεν βάζουμε μέσα τα καλοκαίρια, βέβαια, από τα καλοκαίρια είναι μια άλλη υπόθεση που ναι. πάμε σε πιο στα ψυχολογικά σου και ανασφάλει μπα βαρέ και 500 ευρώ την ημέρα. Συμβαίνει αυτό, ε. σίγουρα συμβαίνει, εντάξει. Α, είναι και η εκτόνωσή σου αυτό, ε. Βέβαια, πάντα για τον αθλητή η προπόνηση δεν είναι μόνο η βελτίωση, είναι το θέμα το να νιώσει ότι έφυγε και ότι έκανε αυτό που, που πρέπει να κάνει για να, για να βελτιωθεί και να συνεχίσει. Ναι. Mm -hmm. Πώς γεννήθηκε τώρα το πεταχτάρι. Θέλω να πω, βγήκε αυθόρμητα είναι ένα στυλ που κάποια στιγμή συμπτωματικά τελείωσε έτσι μια προσπάθεια και είπε: Α, αυτό ωραίο είναι, μου πάει. Στο έδειξε κάποιο, το δούλεψε στην προπόνηση. Τι, τι ε, τι να σου πω, μου βγαίνει αυτόματα και το έκανα. Mm. Δεν, δεν το είχα δει κάπου. Ναι. Γιατί είναι και μοναδικό, δεν είναι. Μοναδικό, βασικά. Είναι, θεωρητικά είναι και λίγο άσχημο σαν σουτ. Οπότε δεν, δεν υπήρχε κάποιο αθλητή ο οποίο το πρέσβευε ή κάποιο προπονητή ο οποίο το έδειχνε. Yeah. Το ξέρω ότι είναι λιγάκι αντιαισθητικό τρόπο που γίνεται και δεν το είχα δει κάπου. Από τη στιγμή που μου έβγαινε και νιώθαν εταίμω, προσπάθησα σιγά-σιγά να το υιοθετήσω και μέσω τη δουλειά να το. Να το βελτιώσω. Να το βελτιώσω, ναι. ναι. Άρα ήταν ενστιπτό. Ενστιπτό, ναι. Καθαρά. Ωραία. Πέρα από την φάση θρύλο, υπάρχει και μια ανατροπή θρύλο σε αυτό το τελικό. 19 πόντι πίσω. Και ο θρύλο, όχι ο Ολυμπιακό, ο άλλο, λέει ότι στο ημίχρονο εκείνο του τελικού έχει γίνει στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού το έλα να δεις η πιο μεγάλη ένταση που υπήρξε ποτέ ανάμεσα στον Ιβκοβιτς και σε εσάς. Και πιθανότατα ανάμεσα στον Ιβκοβιτς και ο Σπανούλη. Είναι έτσι. Τι έχει υποθεί τώρα, πολλά χρόνια μετά, είσαι πιο χαλαρός για να μα περιγράψεις λίγο εκείνες τις στιγμές, να καταλάβουμε και εμείς πώς έγινε αυτό το μείον 19 και γύρισε. Κοίτα, παίρνω πάσα γιατί έδωσε πολύ ωραία ερώτηση και ίσω να είναι και η πρώτη φορά που μου την κάνουν. Γιατί έχουμε μιλήσει τόσε φορέ για, το... για το συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά για τη συγκεκριμένη συγκεκριμένη ερώτηση μου την έχω κάνει. Όντω είχε γίνει λίγο ένα, ένα λαλούμ, αλλά είχε κάνει κάτι τότε ο συγχωρεμένο που ήταν πολύ έξυπνο μαζί με τον Βαγγέλη τον Αγγέλου και βάσει το αποτέλεσμα το λειτουργήσε. Επειδή δεν ήμασταν καλοί όλη η ομάδα στο πρώτο ημίχρονο, ε, γενικότερα δεν υπήρχε, αν, αν θυμάμαι καλά, δεν υπήρχε κανεί παίκτη ο οποίο να είχε πιάσει την απόδοση που, που έπιανε μέχρι τότε. Είχε πει τότε ο Ντούντα ότι από το να βρίσω και να επιτεθώ σε όλους μου τους παίκτες θα προτιμήσω να χάσω ένα παίκτη παρά να χάσω όλη την ομάδα. Οπότε για να αφιπνίσει τους πάντες έκανε ένα, έτσι μια επίθεση στο Βασίλη ανευλόγου mm. ε, και αιτίας φυσικά. Ε, μόνο και μόνο για να ξυπνήσει ουσιαστικά την ομάδα. Δηλαδή επέλεξε ότι θα μας έβριζε όλους, να το πω έτσι, η <laughs> ομάδα. Ή θα έπιανε τον αρχηγό, τον ηγέτη της ομάδας, για να μας παραδειγματίσει. Και έτσι και έκανε αυτό και βάσει στο αποτελέσμα τώρα τώρα φάνηκε ότι λειτουργήσε. Τώρα μπορεί να μην λειτουργούσε και να μην είχαν πάρει την Ευρωλίγα και τζάπα να γινόντουσαν όλα αυτά, αλλά mm -hmm. είναι μερικά τρίκ τα οποία κάνει ο κάθε προπονητή, τα οποία Πολλέ φορέ πιάνουν, πολλέ φορέ όχι. Αλλά ο Ντούντα αυτά ήταν πολύ καλό. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Αυτή η μαρτυρία τώρα είναι η δική σου άποψη για το Πώ λειτουργήσει ο Ντούντα ή σας το είπε μετά ή το είπε στο Βασίλη μετά. Εντάξει, το ξέρει, το καταλαβαίνει. Okay. Όταν όλη τη χρονιά okay. δεν του έχει, το έχει πει τίποτα και ξαφνικά στο ημίχρονο κάνει αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνει. Και σίγουρα μετά με τον βοηθό του που μιλάγαμε. πώ yeah. το είπε. Γιώργο, στη διάρκεια μια σεζόν υπάρχει <coughs> κάποια στιγμή που αρχίζει και συνειδητοποιεί ότι Α, φέτο μπορούμε. Εκείνη τη σεζόν που δεν το είχε ξανακατακτήσει αυτό το τρόπο, υπήρχε στιγμή που τη θυμάσαι ω σημείο καμπή, που, που ένιωσε ότι ναι, φέτο μπορεί να τα καταφέρουμε, μπορεί να, να, φτάσουμε μέχρι το τέλο, να το σηκώσουμε κιόλα. Ή δεν συνέβη ποτέ αυτό και συνέβη μόνο στο τελικό. Κοίτα, εντάξει, πάντα όταν παίζει αυτό το επίπεδο, έχει στο μυαλό σου το ότι. Πρέπει να πάσουμε μέχρι τέλους και να, και γιατί όχι να το κατακτήσει, να κατακτήσει την Ευρωλίγα. Αλλά εντάξει, εκείνη την χρονιά που ήταν μια χρονιά περίεργη, που μετά από πολλά χρόνια η ομάδα ξεκίνησε με διαφορετικέ περγαμηνέ. Ε, δεν μπορώ να πω ότι ήταν στο μυαλό μα από την αρχή τη χρονιά ότι πάμε, Δεν κοιτάγαμε λάι το τέλο, κοιτάγαμε παιχνίδι με παιχνίδι. Mm. Ε. Ε, ε. Μεταξύ μα ξεκινήσατε και χάλια κιόλα. Είχαμε ξεκινήσει είναι πολύ μέτρια. Να. Πολύ μέτρια. Και... και... έρχονται οι δύο αλλαγέ στο ρόστερ. Νομίζω βοηθάει πάρα πολύ αυτό, έτσι δεν είναι. Ναι, Εκ ναι. του αποτελέσματο κρίνοντα. Ναι, ισχύει, ισχύει. Βοηθούσα πάρα... βοηθούσαν πάρα πολύ και τα δύο παιδιά, και ο Λό και ο Ντόρσεϊ. Μα δώσαν πολύ, και αθλητικότητα και ποιότητα και δέσαν πάρα πολύ και με την ομάδα. Με του άλλου συντόχτε δηλαδή. Και με... Βγάζαμε ένα σύνολο προ τα έξω πολύ καλό και φτάσατε στο Final Four και αρχίσατε να κουβεντιάζετε, μπορούμε να το σηκώσουμε ή είχε συμβεί και πριν. Ότι από Σιένα, από τα παιχνίδια με τη Σιένα που πέσαμε, η Σιένα ήταν μια πολύ καλή ομάδα, πολύ έμπειρη, με ποιότητα, με δυνατή, ατομικά ο καθένα ενώ και δουλεμένη σε ομάδα, με ένα καλό προπονητή, οπότε κάνοντα το πρώτο break, στο πρώτο παιχνίδι, αρχίζαμε λίγο σιγά σιγά να πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει και κάτι καλύτερο. Mm -hmm. Το οποίο από είναι μια σκέψη για του περισσότερου από εσά υπερβατική. Γιατί δεν είναι ότι το είχατε πάρει και πηγαίνατε να το επαναλάβετε. Έταν, mm. δεν το έχω ξαναπάρει στην καριέρα μου και αρχίζω και πιστεύω ότι γίνεται. Αυτό ποιο το μεταδίδει σε έναν παίκτη που δεν το έχει ξανακάνει. Το μεταδίδει η ομάδα αόριστα, το μεταδίδει ο προπονητή που ξέρει πώ γίνεται. Οι παίκτε μεταξύ του, οι συζητήσει. Ναι, Εντάξει, ήταν, ήταν, έτσι το πρόγραμμα των αγώνων που... Ξέρεις, λέγαμε να λες, εισαγωγικά. Mm. Αλλά δεν, δεν μα δίνονταν η ευκαιρία να σκεφτούμε μακροπρόθεσμα. Όπω είπα και προηγουμένω, το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Έμπαινε μέσα, πάλευε, τα δίνει όλα πραγματικά. Σκύλια για την νίκη και. Άμα κέρδιζε, πήγαινε στο επόμενο. Mm -hmm. Και έτσι φτάσαμε στο Final Four και πάμε και λέμε ένα παιχνίδι. Ότι την Μπαρσελόνα. Δηλαδή, άμα το κερδίσουμε, βλέπουμε. δεν ήταν που δεν για τον παιχνίδι τη Κυριακή με το τελικό. Γιώργο, όταν ξεκινούσε στο μπάσκετ, μέχρι πού έφτανε, δηλαδή, τι έλεγε ότι μπορεί να, να φτάσει να πετύχει, Έβαζε τα βάνη. Εντάξει, το όνειρό μου πάντα ήταν να παίξω τον Ολυμπιακό. Ε, δεν υπήρχε τίποτα άλλο στο μυαλό μου εμένα τότε. Ε, υπήρχε μόνο το να καταφέρω να, να, βρεθώ και να κάνω προπόνηση με τον Ολυμπιακό. Μπορεί να ξεκίνησα και κάνω προετοιμασία 15 χρονών και ήρθα στην πρώτη ομάδα. Αλλά εντάξει, εννοείται δεν ήμουν έτοιμο και να τα απεξέλθω που δεν είναι. Και αυτό που είχα σαν στόχο δηλαδή είναι να έπαιζα στο παιδικό, στο εφηβικό, να κάνω προπονήσει και να ουσιαστικά να φανελά του Ολυμπιακού. Δεν σκέφτομαι να όχι. Αλλά αυτό το πράγμα που έλεγα από 15 χρονών, που θυμάμαι που ήρθα εδώ πέρα, είναι ότι. Επειδή ήμουν και ένα δραστήριο παιδί γενικότερα εκτό γηπέδου. Αρκετά. Σκανδαλιάρι μου ακούγεται αυτό. Ε, είχα λίγο τα δικά μου θέματα, ναι. δεν ξέρω γιατί, λε και υπήρχε ένα ραβδί. Πάντα με το που έμπαιρα στο γήπεδο έλεγα ότι αυτό το 2 ώρο, τρία ώρα σου κάτσε εδώ να είμαι όσο πιο συγκεντρωμένο γίνεται και να τα δίνω όλα. Παναγία, δηλαδή μόνο μέσα στο γήπεδο. Αλλαγή, ήταν, ήταν πραγματικά 180 μοιρών. Άλλο άνθρωπο ήμουν, πραγματικά. Με το mm. που έβγαινα πάλι άλλο άνθρωπο, αλλά είχα στο μυαλό μου ότι ό,τι μπορώ να κάνω για να εξαντλήσω κάθε πιθανότητα για να παίξω σε αυτήν την ομάδα θα το κάνω από τώρα. Το είχα στο μυαλό μου, δηλαδή, στο συγκεκριμένο πράγμα, ήταν ίσω το μοναδικό πράγμα που ήμουν όριμο ή μικρό. Μια και το λε, καμιά φορά, προσωπικά εμένα και νομίζω και αρκετού, ενοχλεί το, το κακό εννοούμενο νοούμενο παδιλίκι που εντό πολλών εισαγωγικών πουλάνε ορισμένοι αθλητέ. Στη δική σου περίπτωση όμω νομίζω ότι είναι αυταπόδεικτο. Δεν λέω να αναφέρομαι μόνο στα 20 χρόνια που συμπληρώνει φέτο τον Ολυμπιακό. 20 χρόνια του θανάτου του Ολυμπιακού. Μιλάω και για επιλογέ επαγγελματικέ ω επαγγελματίας, που οικονομικά δεν ήταν οι καλύτερε. Δηλαδή είχε καλύτερε προτάσει για να μην συνεχίσει τον Ολυμπιακό ή για να μην έρθει στον Ολυμπιακό και διάλεγε πάντα την επιλογή Ολυμπιακό αλλά νομίζω είναι αυταπόδεικτο πάνω κάτω αυτό που περιγράφει τώρα ότι το όνειρό μου ήταν να παίξω με τον του Ολυμπιακού. Τελεία. Δεν, δεν έχει παρακάτω. Αυτό πώ, επειδή είσαι Ολυμπιακό από μικρό, έχει να κάνει με φίλου, με την οικογένεια. Πώ ήταν αυτή η επιλογή. Εντάξει, δε, δεν ξέρω, ίσως... Ε, ναι, εντάξει, από μικρό ήμουν Ολυμπιακό εννοείται. Και πάντα όταν γίνεσαι και ακολουθεί μια ομάδα, Παίζουν ρόλο και οι φίλοι, οι γείτονε. Όταν πα και παίζει μπάλα, ξέρω εγώ, στη, στη γειτονιά σου και. Ε, όταν παίζει μπάσκετ, ξέρω εγώ, με ε, του γείτονε στο γυμνάσιο, στο δημοτικό, στο λύκειο τη γειτονιά σου. πάντα ταυτίζεσαι με κάποιου παίκτε. Εγώ τότε είχα ταυτιστεί με, με τον Ντόμιτ, με τον Ντάρπλι, με τον Μπέρι, με τον Σιγάλα. Πάντα πήγαινα και. Ε, ε θυμάμαι τον εαυτό μου, δηλαδή, που ήμουν μόνο μου, έπαιρνα μια μπάλα, πήγαινα και και κάνα ένα εποτιθέμενο διπλό. Ότι έπαιζα και ότι ήμουν ένα από αυτού. Και εντάξει, επειδή γενικότερα και στη ζωή μου είμαι έτσι. Δηλαδή, οι φίλοι μου είναι οι ίδιοι, είμαι λίγο πιο παραδοσιακό σε... σε κάποια πράγματα. Έτσι, έχω μεγαλώσει από την οικογένειά μου. Ε... Σε όλα τα θέματα, βασικά, προσπαθώ και μ' αρέσει να είμαι παραδοσιακό. Έτσι και δεν ξέρω, μου βγήκε με την ομάδα. Δεν, δεν είναι, δεν είναι θέμα παδικό. Δηλαδή, το να αγαπήσει μια ομάδα δεν σημαίνει ότι πρέπει να μισεί κάποιε άλλε. Δηλαδή, έχουμε λίγο την έννοια του οπαδισμού, την έχουμε λίγο εξωτερικεύσει <συστηρική> διαφορετικά. Το να αγαπάς την ομάδα σου σημαίνει ότι τη αγαπάς την ομάδα σου. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μισεί για να αγαπήσει τη δικιά σου περισσότερο. Ναι. Και εγώ αυτό που προσπαθούσα να το έχω σαν αρχή, δηλαδή να, να μην ασχολούμαι με άλλα και να ασχολούμαι μόνο με την, με την ομάδα που ήθελα πάντα να παίξω. Όταν έρχομαι εδώ, το σκεφτόμουν να προετοιμαζόμενα πνευματικά για τη συζήτηση και το σκεφτόμουν αν πρέπει να την κάνω αυτή την ερώτηση. Αν σε φέρω σε δύσκολη θέση, ζητάω συγγνώμη και δεν δίνει καμία απάντηση. Αλλά επειδή αναφέρθηκε στην οικογένεια και επειδή κατά την άποψή μου τα τελευταία 25-30 χρόνια που παρακολουθώ επαγγελματικά του αθλητέ είναι μία από τι πιο δυνατέ στιγμέ ε, στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού αυτή. Ε, αναφέρομαι στην απώλεια του πατέρα σου. Αν δεν θε να το συζητήσουμε καθόλου, δεν το συζητάμε καθόλου. Οκ. Λοιπόν. Okay. Ε, επειδή στην Ομίγυρη και οι τρει έχουμε χάσει τον πατέρα μα και ξέρουμε πόσο μεγάλη απώλεια είναι αυτή, την μέρα που τον έχασε, έπαιξε σε τελικό με τον Ε, Αυτό είναι. Τι, τι ψυχική δύναμη, τι ερεθίσματα είναι αυτά που χρειάζονται για να το κάνει αυτό εκείνη τη μέρα και μάλιστα να είσαι και πάρα πολύ καλό σε εκείνο το παιχνίδι και τελικά σε εκείνα του στη σειρά των τελικών ο Ολυμπιακό να κατακτήσει το πρωτάθλημα κοντά στον Παναθηναϊκό. Και η συγκλονιστική στιγμή στην οποία αναφέρομαι είναι η στιγμή που σηκώνει το τρόπαιο και επικοινωνεί μαζί του λίγε μέρε μετά την, την απώλεια που είναι μια και συγκλονιστική στιγμή και συγκλονιστική φωτογραφία. Mm. Ποια δύναμη σε οδηγεί σε όλο αυτό. Ε, εντάξει, όντω ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα. Ε, ήταν κάτι βέβαια το οποίο το περιμέναμε. Δηλαδή, το προηγούμενο πεντάμινο ήταν το πιο, ε, το πιο, δύσκολο σε εισαγωγικά. Ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε. Και θυμάμαι, είχαμε βάλει ξυμητήρια εκείνη την ημέρα για μισή ώρα και είχε έρθει η μητέρα μου 8 μισή ώρα από το ξενοδοχείο. Δεν ήθελα να μου το πει την προηγούμενη ημέρα. Σε περίπτωση που έπαιζα για να ήμουν ξεκούραστο. Ε, γενικότερα από τότε, ξεκινώντα δηλαδή από την πρώτη μέρα που, το, που τον έχασα, ήθελα να πάντα είχα στο μυαλό μου να κάνω πράγματα που θα ήθελε εκείνο να κάνω. Δηλαδή, άμα εκείνη την ημέρα δεν έπαιζα, ήταν κάτι το οποίο και εκείνο δεν θα το ήθελε και θα στεναχωριόταν. Δεν ξέρω αν ήταν άλλη ομάδα, δηλαδή, άμα δεν ήταν Ολυμπιακό, ε, αν θα είχα την ψυχική δύναμη να το κάνω. Ήταν mm. Ολυμπιακό. Τέλο ναι. Δηλαδή, έπαιξε ένα ρόλο ότι ήμουν σε ένα περιβάλλον όπου νιώθω πολύ οικία, νιώθω του πάντε εδώ πέρα η οικογένειά μου. Ε, Προ ο Σφερόπουλο ε, είχε έρθει και μου είχε πει ότι δεν χρειάζεται να παίξει, το καταλαβαίνουμε. Είναι... Και του λέω και δεν πειράζει, θα θέλω να παίξω γιατί και θα με κάνει να νιώσω καλύτερα και γιατί το θέλω. Δηλαδή και για την ομάδα και για μένα και για, και για τον πατέρα μου. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο σίγουρα δεν είναι εύκολο, ειδικά εκείνο το βράδυ χάσαμε κιόλα. <χι> Ας τα το Αλλά τουλάχιστον είχε πολύ καλή κατάληξη και καταφέραμε και είσαμε το πρωτάθλημα εδώ, και το αφήνω. <χι> έχει συμπληρώσει 20 χρόνια με αυτή τη φανέλα και δεν μπορεί να τις κάνει τι σκέψει. Ακούγεται, ακούγε το μακάβριο μετά. <laughs> <laughs> δεν ξέρω αν είναι, σίγουρα δεν είναι καθόλου μακάβριο, αλλά τις κάνει τις σκέψεις ότι πλησιάζει το φινάλε. Σε βοήθησε λίγο όλη αυτή η ιστορία με τον Βασίλη Σπανούλη, ο τρόπο με τον οποίο μα αποχαιρέτησε, ο τρόπο κυρίω με τον οποίο τον αποχαιρέτησε. Ο Ολυμπιακός, ο κόσμος, στο έκανε λίγο πιο εύκολο στο μυαλό σου ή ακόμα το κλωτσάει ο εγκεφαλό σου, ότι ποια πω, 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 θα είναι η επόμενη μέρα χωρί μπάσκετ. Όχι καθόλου καμία σχέση. Είμαι πολύ συνειδητοποιημένο εδώ και πολλά χρόνια και δόξα το Θεώ, έχω ένα περιβάλλον εκτό μπάσκετ που είμαι πολύ. με ανθρώπου που με αγαπάνε και του αγαπάω και περνάμε πάρα πολύ ωραία. Μπορώ να σου πω. Δηλαδή η ζωή μου εκτό μπάσκετ παραμένει εξίσου πολύ όμορφη, οπότε δεν έχω καμιά ανασφάλεια στο συγκεκριμένο κομμάτι. Δόξα το Θεώ νιώθω ευλογημένο που που υπήρξα και τουλάχιστον και ατομικά, αλλά και έτσι όπως μου τα έφερε η ζωή, νιώθω ευλογημένο ότι το έχω τερματίσει το... Το κοντέρ. Το κοντέρ. Και... Βγάλω τώρα την είδηση, δηλαδή πλησιάζει το φινάλε. δεν πλησιάζει. Πλησιάζει σίγουρα, ναι. Θέλω να πω πόσο κοντά είμαστε. Αυτό θα το μάθετε, θα το στο παρόν. Εντάξει.